Γεωργία, ο λόγος σε σένα. Βεβαίως. Να πούμε, Μάνο, ότι ακούνε πολλά θα οι πολίτες εδώ. Εδώ δεν έχουν τα αυτονόητα, ακούνε οράματα. Και δεν έχουν τα αυτονόητα, δηλαδή δεν τρέχουν οι φάκελοι. Το ερώτημα είναι πότε θα πάνε στο σπίτι τους. Εδώ η κυρία Λίτσα Μαρκοπούλου μας είπε ότι αυτό που διεκδικεί μεταξύ άλλων είναι και η απαλλαγή του ΦΠΑ. Και μάλιστα είναι διατεθειμένη ακόμα να κάνει και απεργία πείνας. Και θέλει να απαντήσει στα όσα είπε ο κύριος Σενετάκης. Ας της δώσουμε το λόγο. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι εκεί ακόμα ο κύριος Σενετάκης ή αν μας ακούει. Η πραγματικότητα είναι μία, ότι οι πέντε φάκελοι που είναι έτοιμοι και πρέπει να, και το ευτυχές γεγονός ότι μπορούμε να φτιάξουμε τα σπίτια μας, δεν μπορούμε. Με ΦΠΑ, με άδεια καινούρια, με ΙΚΑ καινούριο και με εγώ θέλω 40.000 ευρώ αυτή τη στιγμή δικά μου για να μου δώσουν και την αρρωγή. Μα άμα είχα 40.000 δεν θα ζητιάνευα τα λεφτά του κράτους, θα το φτιάχνα μόνη μου. Μάλιστα. Με καταδικάζει λοιπόν να μην φτιάξω σπίτι. Να φύγω από την περιοχή, αυτή είναι η ανάπτυξη του Αλκαλοχωρίου, που θα φύγουν κι άλλοι έτσι. Και φαντάζεστε ένα αναπτυξιακό μεγάλο έργο αεροδρομίου να έχει δίπλα του ακόμα ερείπια. Πολύ ωραίο, ε! Δεξιά μας το αναπτυξιακό έργο και αριστερά μας τα ερείπια. Γιατί εκεί πάμε. Ούτε το 26 δεν θα γίνουνε. Εγώ λοιπόν θέλω από τον κύριο Σενετάκη να μεταφέρει ότι ο Πρωθυπουργός να έρθει την Τετάρτη και να μας πει ότι κόβεται το ΦΠΑ, ότι πάει μισή άδεια και ότι πάει και μισός ο μηχανικός. Όπως ήταν πριν στο ΦΕΚ, πριν γίνει ο σεισμός ο δικός μας. Υπήρχε η αμοιβή του μηχανικού να είναι μισή. Μάλιστα. Το δικό μας ΦΕΚ έγινε ολόκληρη. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο. Εάν αλλάξουν οι μηχανικοί που έχει η ΔΑΕΦ, οι φάκελοι θα πάνε ένα χρόνο μετά. Πρέπει να παραμείνουν οι ίδιοι. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά, είναι πολύ φιλότιμα. Εμάς την άδεια μας βγήκε γιατί τα παιδιά πέσανε από πάνω μας όλα. Μας βλέπουν με πολύ συμπάθεια και πολύ... Και πρέπει να παραμείνουν οι ίδιοι. Εάν αλλάξουν, για λόγους δεν ξέρω ποιους, να διορίζουν καινούριους, λόγω της εποχής, οι φάκελοι θα πάνε ένα χρόνο μετά. Αυτό λέει πολλά. Μάλιστα. Θα το λόγο στον κύριο Μανώλη Παπαγιάννη να μας πει τα όσα άκουσε το σχολείο του. Εγώ άκουσα και τον κύριο Σενετάκη να λέει ότι την άλλη μέρα του σεισμού βάλανε την αρρωγή για βοήθεια και δεν ξέρω τι. Ποια βοήθεια? Αφού την αρρωγή λένε ότι άμα τη φας θα τη δώσει πάλι πίσω. Δηλαδή, μας δουλεύουν κανονικά. Έτσι. Ένα μήνυμα θέλω να δώσω. Ότι να τελειώσει αυτό το παραμύθι, διότι οι άνθρωποι δεν είναι ούτε χαζοί, ούτε κορόιδα. Και ο πόνος είναι σε εμάς. Εμάς θα έρθετε να ρωτάτε. Εμάς που μένουμε στους Ιχίσκους. Οι λαθρομετανάστες περνάνε, οι μετανάστες, περνάνε καλύτερα από εμάς, πολύ καλύτερα από εμάς. Έχουμε μία αντιμετώπιση, λες και είμαστε δεν ξέρω τι. Μάλιστα. Άρη Λαμπράκη, να μας πει την άποψή του. Επειδή η ανάπτυξη ενός τόπου προφανώς βγαίνει και από τα σχολεία, από τα σχολεία που πηγαίνουν τα παιδιά μας, καταλαβαίνετε ότι σχολεία σε κοντέινερ προφανώς δεν τα θέλει κανένας γονέας. Άμεσα πρέπει να βγουν οι αποφάσεις για κατεδάφιση του πρώτου δημοτικού Αρκαλοχωρίου, του γυμνασίου Αρκαλοχωρίου και του Θραψανού, στην θέση των ίδιων ή σε νέες θέσεις, να γίνουν σύγχρονα σχολεία. Σχολεία με αίθουσες, με αίθουσες υπολογιστών, με αίθουσες για εκδηλώσεις, εστιατόριο. Τώρα πια έχουμε τα ολοήμερα. Έχουμε δίπλα μας το αεροδρόμιο που έρχεται. Μας λένε ότι ο πληθυσμός θα αυξηθεί άνω των 20.000 κατοίκων. Πού να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι? Πού, στα κοντέινερ εδώ που είμαστε? Το βλέπετε πως είναι. Μάλιστα. 20 οι μαθητές χωράει. Ωραία. Ούτε και οι δάσκαλοι, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ούτε και οι δάσκαλοι θέλουν να έρχονται στο δημοτικό σχολείο σε κοντέινερ. Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Και μία τελευταία φράση από την κυρία Χρυσούλα και Γκέρογλου, να κλείσουμε. Τι μήνυμα εκπέμπεται
Κύριε Γκέρευγλου, να μας πείτε από το Αρκαλοχώρι. Η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία, να μας πείτε. Δεν ξέρω αν πεθαίνει τελευταία η ελπίδα. Πάντως για μας είναι πολύ, πολύ μακρό, πολύ μακρύς ο δρόμος της ελπίδας. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς περνάμε πάρα πολύ δύσκολα εδώ. Η κατάσταση, η ζωή των ανθρώπων έχει χαθεί. Θέλουμε τη ζωή μας πίσω. Θέλουμε, όχι μόνο το σπίτι σαν κτίριο, θέλουμε τη ζωή μας, τη ζωή μας θέλουμε. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε ο Μάνος, όπως είπε η Λίτσα, όπως και εγώ, αυτή δεν μένω εδώ, έχω πάει σε άλλο μέρος και μένω. Το Πού σπίτι μένε. Μου και μένα καταστραμμένο. Πού μένω μένετε. Στο Θραψανό, σε ένα μένε. Κοντινό χωριό. Ναι. Νοικιάζω σπίτι εκεί. Δεν μπορούν να καταλάβει κανένας από αυτούς πόσο δύσκολο είναι να περνάς, να βλέπεις το σπίτι σου μισογκρεμισμένο, να ξέρεις ότι μέσα εκεί ήταν η ζωή σου, να βλέπεις ότι δεν μπορείς να μπεις μέσα, γιατί όλες οι αναμνήσεις, όλες οι ωραίες σου στιγμές ή άσχημες σου στιγμές έχουν κλειστεί πίσω από μία πόρτα. Συγγνώμη. Αντιλαμβανόμαστε, κυρία Γεγέρογλου, αυτό που βιώνετε. Από το θα και από την υπομονή και από την κατανόηση. Δεν υπάρχει πια. Αυτά έχουν τελειώσει για όλους μας. Ούτε κατανόηση έχουμε, ούτε υπομονή έχουμε, ούτε τίποτα δεν έχουμε. Τελειώσαμε. Θα πρέπει, από αν ο κύριος Πρωθυπουργός, όπως είπε η Λίτσα, δεν μπει ότι καταρρεί το ΦΠΑ, αν δεν απλοποιηθούν οι διαδικασίες, αν δεν μπει ένας σχεδιασμός για το αύριο αυτού του τόπου, θα πρέπει όλοι να ξεσηκωθούμε. Όλοι να ξεσηκωθούμε. Και το μήνυμα είναι ένα. Κανένας από αυτούς στον τόπο μας. Κανένας από αυτούς στον τόπο μας, χωρίς, μα χωρίς να με κανένα ελαφρυντικό. Αυτό θέλω να πω. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, Γεωργία. Νομίζω ότι αποτυπώθηκε όσο πιο πολύ μπορούσε αυτή η αγανάκτηση των κατοίκων. Θέλω να ευχαριστήσω τις κυρίες και τους κυρίους που μέχρι αυτή την ώρα τους κρατήσαμε εκεί για να μεταφέρουν τον δικό τους πόνο και τη δική τους αγωνία. Να ευχαριστήσω και εσένα και τον εικονολήπτη μας, τον Γιάννη τον Γιαλουράκη. Καλό σας βράδυ, καλή δύναμη και εύχομαι την επόμενη φορά, εγώ δεσμεύομαι σαν εκπομπή, ότι θα επιστρέψουμε στο Αρκαλοχώρι και σύντομα, αν χρειαστεί, για να δούμε τι έχει γίνει από εδώ και πέρα. Ακούσαμε δεσμεύσεις, ακούσαμε για ενιαίες προσπάθειες. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει. Καλό σας βράδυ. Θέλω μία πολύ γρήγορη τελευταία τοποθέτηση από τον κύριο Βαρδάκη, τον κύριο Κεγκέρογλου και τον κύριο Ταβερναράκη. Κύριε Βαρδάκη, πώς θα μπορούσαμε να πιέσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί νομίζω ότι εδώ δεν έχει να κάνει με κυβερνητικό ή αντιπολιτευτικό βουλευτή. Έχει να κάνει με ανθρώπους που είναι δίπλα σε αυτούς τους πολίτες. Είναι κομμάτι από αυτούς. Τα είπε ο σύλλογος. Όλοι όσοι παρευρίσκονται στο πάνελ σας από το Σύλλογο Ελπίδα, τα είπε και η κυρία Γεγέρογλου προηγουμένως. Απλοποίηση των διαδικασιών. Κύριε Δασκαλάκη, καταλαβαίνετε ότι για να πάρει ένας την επιδότηση ενοικίου χρειάζεται 26 έγγραφα. Κοιτάξτε τώρα. Ακούστηκαν πολλά, ακούστηκαν όλα. 30 χρόνια αυτά θα συζητάμε, εάν δεν απλοποιηθούν οι διαδικασίες, εάν δεν γίνουν αυτά που είπαν όλοι απόψε, όλοι, που δεν έγιναν 15 μήνες, εάν όλοι μαζί δεν διεκδικήσουμε, θέλω να σας διαβεβαιώσω, όχι μόνο εγώ, όχι μόνο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σύσσωμοι στους αντιπολίτες, και ο κύριος Γεγέρογλου και όλοι, έχουν στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου τεκμηριώσει με 1.002 τρόπους όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στο Αρκαλοχώρι, στην ευρύτερη περιοχή. Εγώ, κύριε Δασκαλάκη, επιτρέψτε μόνο αυτό. Επειδή επισκέφτηκα πριν λίγες μέρες τη σμόπληκτη περιοχή, είδα να επικρατεί ένα αναβρασμό, μια ανασφάλεια. Μια πίκρα, ένας θυμός. Παντού, αυτό που διατύπωσαν και απόψε. Άνθρωποι που σωστά υπόθηκε. Πουλούν το λίγο λάδι για να επισκευάσουν το σπίτι τους. Και το χειρότερο, τραβούν χρήματα από την αρρωγή, κύριε Δασκαλάκη. Τραβούν χρήματα από την Μάλιστα. αρρωγή. Τα οποία θα τα ζητήσουν εντόκος πίσω. Όταν βλέπεις, και επιτρέψτε μου να το πω αυτό, να το βγάλω. Όταν είδα προχθές τις ασφαλτοστρώσεις στους υποτιθέμενους αθλητικούς. Στο υποτιθέμενο αθλητικό κέντρο των 4 εκατομμυρίων με συνοπτικές διαδικασίες. Εγώ βγαίνω από τα ρούχα μου. Είδαμε να ασφαλτοστρώνονται δρόμοι για να πάει μεθαύριο ο Πρωθυπουργός. Πού? Σε ένα αθλητικό κέντρο που βαστίζει πάνω από 4 εκατομμύρια με συνοπτικές διαδικασίες. Στο Αρκαλοχώρι δηλαδή οι κάτοικοι, όπως σωστά είπαν, είναι ενός κατώτερου Θεού. Δεν πρέπει να τύχουν μια ίση αντιμετώπιση. Για να μην πω
κάτι διαφορετικό. Και επειδή έχω υποχρέωση να πω ένα τελευταίο και κλείνω με αυτό, θέλω να σας πω ότι η οικογένεια του Ολυμπιονίκη, του αείμνηστου Αλέξανδρου Νικολαίδη, ευαισθητοποιήθηκε και μετά από μια συνεννόηση που είχαμε τη σύζυγό του και με το Σύλλογο Ελπίδα, διέθεσε ένα μέρος των χρημάτων από τη Δημοπρασία των Μεταλλείων του αείμνηστου Ολυμπιονίκη στους σεισμόπληκτους, σαν πρώτη δόση. Θα κατατεθεί μάλλον και δεύτερη. Σαν πρώτη δόση. Μάλιστα. Γιατί σας το είπα αυτό? Γιατί ναι, μεν έχω υποχρέωση να το πω από την εκπομπή σας. Και κατά δεύτερο λόγο, ότι υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα άνθρωποι ευαίσθητοι, όταν λείπει η ευαισθησία του κράτους να λύσει αυτά τα τεράστια προβλήματα και ζητήματα που δημιουργήθηκαν μετά το φωνικό σεισμό της 27ης Σεπτέμβρη. Κύριε Γεγέρογλου, ένα τελευταίο σχόλιο. Εγώ βέβαια δεν πρόλαβα να τοποθετηθώ, αλλά θα πω το πιο κρίσιμο. Έστω και με Skype που... θα μου το κάνετε το παραπονό σας, κύριε Γεγέρογλου. Σας πειράζω. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που έχει χαθεί είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη σε αυτούς που αποφασίζουν. Ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλο. Είτε υπουργεία είναι, είτε οργανισμοί. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε από τη βάση ξανά το διεκδικητικό πλαίσιο της περιοχής. Το τι θέλει η περιοχή. Ξεκαθαρίστηκε την Παρασκευή και μου απάντησε ο υπουργός ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου το θέμα των σχολείων. Είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Εάν ακούσατε τον Δήμαρχο, υποθέτω ότι θα το είπε, θα είπε ότι περιμένει από το Υπουργείο. Όταν πάμε με αυτή τη λογική, δεν βγαίνει τίποτα. Άρα λοιπόν, πρέπει εμείς σαν τοπική κοινωνία να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε από την αρχή το διεκδικητικό πλαίσιο στη φάση που είμαστε. Διεκδικήσαμε πολλά. Πήραμε λίγα μέχρι στιγμής, έχουν δοθεί προκαταβολές, δεν αρκούν και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, το είπαν όλοι. Διεκδικήσαμε την αναθεώρηση του τιμολογίου, έγινε μερική αναθεώρηση. Τότε κατέθεσα ολοκληρωμένη την πρόταση για την απαλλαγή από το ΦΠΑ, την τεκμηρίωσα και έχω και τα τεκμήρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει τη δυνατότητα στο κράτος μέλος να απαλλάξει από ΦΠΑ από καταστάσεις, από φυσικές καταστροφές. Είναι επομένως ένα αναγκαίο βήμα από την πλευρά της κυβέρνησης να ξαναδεί το τι δεν έκανε. Όχι το τι έκανε. Το τι έκανε το ξέρουμε. Το λέει κάθε μέρα, το είπε ο κ. Σενετάκης. Το τι δεν έκανε. Mm-hmm. Να ξαναδούμε και το θέμα της συνεργασίας τοπικών φορέων με την κυβέρνηση, του Δήμου, της Περιφέρειας με την κυβέρνηση. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει θεσμικός διάλογος και θεσμική διεκδίκηση και τεκμηρίωση και βέβαια στο τοπικό επίπεδο. Είναι πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε και προτείνω να γίνει άμεσα μια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας ανοιχτή προκειμένου να αποφασίσουμε συγκεκριμένα πράγματα με τη σειρά τους για να τα φέρουμε την κυβέρνηση πρώτων ευθυνών της. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται μόνο με ένα τηλέφωνο ή με ένα χαρτί. Χρειάζεται πραγματικά σε τοπικό επίπεδο να είμαστε ενωμένοι, να ξέρουμε αυτό που ζητάμε και να το ζητάμε και όλοι το ίδιο. Όχι διαφορετικά πράγματα ο καθένας. Κύριε Ταβερναράκη. Λοιπόν, θα πω και εγώ ότι δεν πρόλαβα και εγώ να τοποθετηθώ, τουλάχιστον να πω ή να αναλύσω την όλη διαδικασία. Εγώ πάντως χαίρομαι, κύριε Ταβερναράκη, που σήμερα πρόλαβα να τοποθετηθούν οι πολίτες στο Αρκαλοχωρίο, γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο. Εγώ ζήτησα από εσάς παρεμβάσεις. Νομίζω ότι. Προσπάθησα να κάνω και εγώ το δικό μου απολογισμό σε όλα αυτά που άκουσα, σε σχέση με το ρόλο το δικό μας ως τεχνικό επιμελητήριο και ως σύμβουλος της πολιτείας. Οι δύο παρευρισκόμενοι βουλευτές, αλλά και ο Σύλλογος, νομίζω ότι έχουμε βρεθεί αρκετές φορές μαζί, αλλά και οι δύο βουλευτές έχουν δια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας πολλαπλά έγγραφα τα οποία έχουμε στείλει σε όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν πριν. Όπως και το ΦΠΑ, ήταν και πρώτα στο τελικό επιμελητηρίου, αλλά και έχουμε και αναδείξει και θέματα τα οποία θα πλουστεύαν τις διαδικασίες. Εάν σας δείξω, κύριε Δασκαλάκη, πόσα έγγραφα έχουμε στείλει απλούστευση διαδικασιών, νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και ακόμη παραπάνω. Τα βλέπω εδώ μπροστά στον κύριο Γκαντάτσιο αυτά τα έγγραφα που λέτε. Επειδή λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, και αντιλαμβάνομαι τον χρόνο ο οποίος είναι μικρός, θα σας πω μόνο ότι την κοινωνική. Για το μητρό, τι λέτε, κύριε Ταβερναράκη, δεν έχει τοποθετηθεί.
για το Μητρό των Ελεύθερων Επαγγελματιών. Τι λέτε? Ακριβώς. Το Μητρό, κύριε, και Γκέρογλου, το έχουμε στήσει, το στήσαμε την επόμενη μέρα. Το είπατε και εσείς προηγουμένως. Το Μητρό των Ελεύθερων Επαγγελματιών, τον οποίο έκαναν τις πρώτες 14.500 αυτοψίες, ήταν από τους μηχανικούς. Όσον αφορά την πρόταση, προφανώς την επικροτώ αυτή, την οποία καταθέσατε προηγουμένως, όσον αφορά τη διεκπαιρέωση των διαδικασιών για να βοηθήσουν την ΤΑΕΠ. Προφανώς την επικροτώ και προφανώς θα την προωθήσω όσο και εγώ μπορώ σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι όμως μόνο αυτό η λύση. Η λύση είναι της απλούστευσης των διαδικασιών. Εγώ το πρωί, κύριε Γεγέρο και κύριε Δασκαλά και όλους τους υπόλοιπους, είπα το εξής. Πόσα χρήματα έχετε δώσει για αρρωγή μέχρι σήμερα? 65 εκατομμύρια ευρώ. Όταν κάναμε την πρόταση, την οποία και εσείς, κύριε Γεγέρο, και εσείς και οι υπόλοιποι βουλευτές έδεσαν στη Βουλή, είπαμε το εξής. Απλουστεύστε την διαδικασία στα πράσινα κτίρια. Είπαμε το εξής. Δώστε 10.000 ευρώ με μία τεχνική έκθεση πλαφών για να αποκαταστήσουν τα σπίτια. Πόσα είναι αυτά τα σπίτια, πόσες είναι οι αιτήσεις που περιμένουμε? 7.000, εκ των οποίων οι 4.000 είναι πράσινα κτίρια. Άρα μέσα σε 15 μέρες θα μπορούσαν την επόμενη μέρα να δοθούν αυτά τα χρήματα και να έχουν αποκατασταθεί σήμερα που συζητάμε. Και δεν θα συζητούσαμε για νούμερα 4 Μάλιστα. και 5. Λοιπόν, αυτή ήταν μια πρόταση από τις πολλές που έχουμε κάνει. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Ταβερναράκη. Μπορείτε να κατανοήσετε λίγο και την πίεση του τηλεοπτικού χρόνου. Απλά θέλω να πω την αγωνία και τη δικιά μου, την οποία μεταφέρω και την έχω, αλλά και των συναδέλφων μηχανικών, και όχι να κατηγορούνται οι συνάδελφοι μηχανικοί ότι δεν καταθέσουν σωστά τους φακέλους. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά και την αγωνία των συναδέλφων, οι οποίοι καθημερινά δέχομαι δεκάδες τηλεφωνήματα για τη διόρθωση των φακέλων. Όμως οι αντίξωες συνθήκες στις οποίες βρίσκονται οι πολίτες, οι οποίες αδυνατούν με 1.000 ευρώ να ανακατασκευάσουν την κατοικία τους ή να φτιάξουν μια νέα κατοικία, ή με 400 ευρώ το τετραγωνικό ως ποσό, το οποίο, εκ των οποίων το 80% παίρνουν, όταν σήμερα το κόστος της κατασκευής είναι 1.300 ευρώ πλάς το ΦΠΑ, αντιλαμβάνεσαι ότι το είπε και μια... Από το Αρκαλοχώρι μία πολίτης προηγουμένως, αδυνατεί πλέον, ενώ θα πάρει την άδεια, θα αδυνατεί να το εκτελέσει. Μάλιστα. Αυτό είναι τα διέξοδα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Κύριε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Θα επανέλθουμε. Θα κλείσουμε με εσάς που είστε εδώ στο πλατό. Δυστυχώς ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Θέλω πολύ γρήγορα μία τελευταία τοποθέτηση από τον καθένα σας. Πολύ γρήγορα. Εκεί με αυτή τη συζήτηση. Βεβαίως. Όντως κέρυες οι παρεμβάσεις που έχει κάνει το ΤΕΕ και είναι σε πλήρη σύμπνοια με το Σύλλογο και έχουμε αναγνωρίσει την πολύτιμη συνδρομή των ιδιωτών μηχανικών. Όλοι είναι αδιαφεσβήτητο από αυτά που ακούστηκαν ότι οι επιδόσεις της πολιτείας ήταν χαμηλές και είναι χαμηλές. Με αμίαντο στις γειτονιές, με λύσεις επιδερμικές, με δημοτικά τέλη να πληρώνονται ακόμα από τους δημότες για σπίτια που δεν κατοικούνται, δεν έρχεται ανάπτυξη. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι όμορφο να φωτογραφίζεσαι σε παλάτια στην άμμο. Όμως, δεν έρχεται έτσι ανάπτυξη. Το πρόβλημα είναι αλλού και το ζητούμενο είναι ένα. Πότε θα έρθει η ανάπτυξη, πότε θα επιστρέψουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής και πότε θα γίνει η ανοικοδόμηση του Αρκαλοχωρίου, της περιοχής της ευρύτερης. Το θεμελιώδης λοιπόν δικαίωμα της στέγης, που προβλέπει το Σύνταγμα με το άρθρο 21, θέλουμε να εφαρμοστεί. Όχι μέσα σε κουβούκλια εργοταξιακά, όχι τα παιδιά μας να είναι σε σχολεία κοντέινερ. Θέλουμε ουσιαστικές λύσεις άμεσα και τώρα. Φτάνει πια. Μάλιστα. Κύριε Κοκολάκη. Εγώ θα ήθελα να δώσω μια ευχή να μην βρεθεί άλλη περιοχή στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, γιατί αν κάποιος δεν ζει, το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιληφθεί και το μέγεθός του. Έτσι είναι. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους αυτούς που από τη μέρα του σεισμού μέχρι και σήμερα έχουν σταθεί δίπλα μας, από το κάτω Νευροκόπη, από συλλόγους εδώ την περιοχή, από την Αποστολή Αγάπης. Να πω επίσης ότι τα περισσότερα κοντέινερ δεν έχουν δοθεί από το κράτος, έχουν δοθεί από ιδιώτες. Τα γεύματα που δινόταν έχουν δοθεί από ιδιώτες. Η φιλοξενία στα ξενοδοχεία που είχε γίνει τότε έχει δοθεί από ιδιώτες.
Εάν λοιπόν αυτοί οι ιδιώτες και ο εθελοντισμός και η ιδιοτέλεια που το κράτος, αυτά που έχει δώσει είναι ελάχιστα μπροστά σε αυτά που έχουν δώσει οι οργανώσεις και οι εκδηλώσεις. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν όλους αυτούς που, για να τους ευχαριστήσουμε, θα πρέπει να αναλώσουμε πολύ από τον τηλεοπτικό σας χρόνο, που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα δίπλα μας, και ευχόμαστε να μην επαναληφθεί κάποιο τέτοιο... Έτσι. Κύριε Κανάκη. Εγώ θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα να παρακαλέσω να μην εκμεταλλεύονται κάποιοι την αξιοπρέπεια που επιδεικνύουν οι συμμοπαθείς. Είναι μια ευκαιρία να αποκαταστήσουμε την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσει παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης και ανοικοδόμησης. Γιατί τα προβλήματα είναι κοινά. Δηλαδή, φαντάζομαι ένα άνθρωπο που έχει χάσει το σπίτι του ή το μαγαζί του, γιατί να διαφέρει το πρόβλημά του από κάποιον άλλο. Κύριε Σκαλακή, δεν θα μεταφράζετε εσείς αυτά που λέω εγώ. Όχι, κύριε Δήμαρχε, δεν σας μεταφράζω. Ερώτηση κάνω. Είπα ότι η πίεση όταν εφαρμόζεται, υπάρχουν 5 σύλλογοι απ' έξω οι οποίοι είναι για τους σεισμόπληκτους. Υπάρχει ένας ο οποίος είναι ο Δήμος, ο οποίος είναι το θεσμικό όργανο στην περιοχή. Όλοι μαζί να πάμε να πιέσουμε. Όλοι μαζί όμως. Μεθαύριο. Μάλιστα. Μεθαύριο θα είναι το πρώτο. Εγώ παράδειγμα, η πρώτη ευκαιρία θα είναι μεθαύριο. Εγώ παράδειγμα αυτή τη στιγμή θα ήθελα να έχω δίπλα μου 10 ανθρώπους όταν πηγαίνω στα Υπουργεία να πιέζουν. Μάλιστα. Το ήθελα. Και ποιος δεν θα θέλει να πάει. Λοιπόν, καταρχήν κύριε Δήμαρχε, για να αποκαταστήσω μια πιθανή έτσι μομφή που αφήσατε, ερώτηση σας έκανα, μου απαντήσατε επομένως. Μην μου βάζετε μέρα στο στόμα μου τέτοια λόγια. Μα δεν σας έβαλα. Δεν καμιά μομφή. Είπα ότι η πίεση όταν είναι συλλογική είναι μεγαλύτερη. Κύριε Δήμαρχε, ερώτηση σας έκανα. Μην τα βλέπετε όλα αρνητικά. Ερώτηση σας έκανα. Αυτό σας εξηγώ. Ωραία. Μου βάζετε στο στόμα μου. Όχι, δεν έβαλα τίποτα στο στόμα σας, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ πολύ. Εμένα μου λέτε ότι δεν. Όχι, κύριε Δήμαρχε, τώρα είστε άδικος απέναντί μου. Σε κάθε περίπτωση το προσπερνώ μια άτυχη στιγμή. Κύριε Καλογεράκη, τι πρέπει να κάνει η πολιτεία από εδώ και πέρα, πολύ γρήγορα. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Είπε κάτι ο Δήμαρχος ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και συμφωνούμε απόλυτα. Πρέπει να αναλάβει λοιπόν μια πρωτοβουλία η Δημοτική Αρχή, να καλέσει μια πλατιά σύσκεψη όλους τους φορείς του Συλλόγου Ελπίδας και όλους τους εμπλεκόμενους και να δημιουργήσουμε μια επιτροπή από κοινού με επικεφαλή στο Δήμαρχο, ώστε να διεκδικούμε και να βάζουμε τα ζητήματα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα άμεσα ζητήματα που πρέπει να λυθούν και τα άμεσα ζητήματα έχουν οριοθετηθεί, έχουν αναφερθεί και από το Δήμαρχο, είναι η σχολική στέγη και αποκατάσταση των τριών σχολείων. Είναι η άμεση ξεμπλοκάρισμα της διαδικασίας και η ενίσχυση με προσωπικό της ΛΑΕΦ για να μπορούμε να προχωρήσουμε και είναι και η απλοποίηση των διαδικασιών στα πλαίσια των προτάσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Αυτά είναι τα άμεσα. Και το μεκτοπρόθεσμα είναι η ανάγκη να υπάρξει ένα ευρύτερο σχέδιο στην περιοχή, ένα συγκρότηση της περιοχής που θα συνδεθεί με το αναπτυξιακό έργο που γίνεται εκεί, που είναι το νέο αεροδρόμιο. Κύριε... Αυτό προϋποθέτει μια συστράτευση όλων και η συστράτευση προϋποθέτει να υπάρχει μια κοινή συνισταμένη. Κατάλαβα. Η κοινή συνισταμένη είναι μια κοινή συνάντηση όλων μαζί. Ελπίζω με βάση το απόψινό να γίνει πράξη. Με επικεφαλή στο Δήμαρχο, κανείς δεν αμφισβητεί τη Δημοτική Αρχή σήμερα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουμε αυτή την πρωτοβουλία, να ιεραρχήσουμε και να διεκδικήσουμε. Άρα, την κύριε Δήμαρχε, να κλειδώσουμε. Κύριε Δασκαλάκη, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Την πρώτη βραδιά του σεισμού έγινε μια εκπομπή του καναλιού σας από τους χώρους που είχαν στηθεί οι σκηνές. Είχα πει τότε ότι το μεγάλο μας πρόβλημα είναι όταν θα σβήσουν τα φώτα και θα αποχωρήσουν οι κάμερες και οι φωτογράφοι και θα σταματήσουν οι φωτογραφίες, ότι πρέπει να έχουμε διαμορφώσει τους όρους ώστε να διεκδικούμε σε μόνιμη βάση για να μπορούμε να υλοποιήσουμε πράγματα. Και είχα πει και κάτι που λέει ο λαός, ότι αν δεν κλάψει το παιδί, γάλα δεν μπαίνει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν πρέπει να απαιτούμε αλλά να διεκδικούμε. Διεκδίκηση σημαίνει ότι πρέπει να διαμορφώσουμε μορφές αγώνα και να μην περιμένουμε είτε από επιστολές, είτε από γράμματα, είτε με απλές παρεμβάσεις να δρομολογηθούν λύσεις για την ευρύτερη Μάλιστα. περιοχή. Το μέλλον της περιοχής έχει να κάνει με όλους μας. Είμαστε όλοι εδώ. Πρωτοπόρα τη Δημοτική Αρχή. Πάμε να ιεραρχήσουμε και να κάνουμε ένα πλαίσιο διεκδίκησης και όλοι μαζί να το διεκδικήσουμε τις επόμενες μέρες. Η παρουσία του Πρωθυπουργού είναι μια ευκαιρία που μπορούν να μπουν ζητήματα και θέματα. Άρα, κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι χαίρομαι που και μέσα από αυτήν την εκπομπή θα ενώσετε δυνάμεις όλοι μαζί σε μια ευρεία σύσκεψη και θα αποφασίσετε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Σωστά.
ευκαιρία ξαναμιλήσω, αλλά θα ήθελα να πω, συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Καλογεράκης, θα ήθελα να πω βέβαια ότι από τα σχολεία 16 μήνες μετά το σεισμό, καμία επίσημη απάντηση σε όλες τις εγκυκλίους που έχω στείλει πάνω στα Υπουργεία. Όσον αφορά παράδειγμα στους Ικίσκους, το ρεύμα. Λέω τώρα 16 μήνες και ζητάω να μου δώσουν τα χρήματα τα οποία αυτή τη στιγμή πληρώνει ο Δήμος και ο οποίος δεν έχει κάνει ούτε αύξηση των τελών ούτε τίποτα, όμως πληρώνει γιατί τα κρατάει η ΔΕΗ από τα τέλη τα οποία εισπράττει, τα κρατάει. Καμία επίσημη απάντηση δεν έχω πάρει. Έχω μια δυσαρέσκεια από τους εργολάβους οι οποίοι δεν πληρώνονται γιατί καθυστερούν τα χρήματα και υπάρχει και ένα πρόβλημα έτσι χάμος γιατί δύσκολα θα έρθει ο εργολάβος όταν βλέπει ότι περνάει καιρός και δεν τον πληρώνουμε. Και... από την άλλη μεριά ξέρω ότι ο κύριος Σχοινάς όταν ήρθε, όταν έφυγε μάλλον, έβγαλε 1,5 εκατομμύριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού πήγε αυτό το 1,5 εκατομμύριο, το ψάχνω τώρα και μήνες και δεν μπορώ να το βρω. Πού πήγε αυτό το 1,5 εκατομμύριο και δεν ήρθε σε εμάς. Και αν μπορούμε τουλάχιστον να απαλύνουμε λίγο την κατάσταση. Θέλω να πούνε κάτι οι πολίτες που είναι εκεί στο δημοτικό σχολείο. Ναι. Ένα λεπτό να βάλω και ένα άλλο ζήτημα που δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα. Πολύ γρήγορα, κύριε Καλογεράκη. Κοιτάξτε, η όλη διαδικασία, πέρα από αυτά που συζητάμε και σωστά σήμερα με τα ζητήματα, τα προβλήματα, υπάρχει μια άλλη διάσταση. Το ψυχολογικό κομμάτι που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχουν παρουσιαστεί τέτοια ζητήματα και τέτοια φαινόμενα, ειδικά σε μεγάλους και ηλικιωμένους ανθρώπους, που αυτή τη στιγμή έχει κλονιστεί η ψυχική τους υγεία. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα που πρέπει και αυτό να το βάλουμε στην κουβέντα, να το συνεκτιμήσουμε και να το δούμε. Και μιλάω και σαν γνώστης τέτοιων περιπτώσεων πάρα πολλές στην ευρύτερη περιοχή. Πάμε στη Γεωργία τη Μακάκη. Για να σας ενημερώσω, αυτό εμείς ιδιαίτερα το προσέχουμε. Από το κέντρο κοινότητας έχουν περάσει πάνω από 1,000 άτομα. Προσπαθούμε να τους ενθαρρύνουμε, να λύσουμε το πρόβλημά τους. Το ξέρουμε. Είμαστε παρόντες σε όλη αυτή τη διαδικασία γιατί είναι πραγματικά σοβαρό το θέμα. Γεωργία, έρχομαι σε σένα. Ναι, Μάνο, οι κάτοικοι εδώ πέρα πραγματικά αγανακτούν με αυτά που ακούν και θέλουν να πάρουν το λόγο. Θα πάρει το λόγο ο κύριος Μανώλης, η κυρία Βάσο και η κυρία Λίτσα ξανά πάλι, γιατί θέλουν να πούνε κάτι. Εγώ θέλω να πω ότι το όλοι μαζί έπρεπε να ήταν από πέρσι, όχι φέτος. Όχι τώρα που γίνονται εκλογές. Γιατί εγώ το νιώθω κοροϊδία αυτό το πράγμα. Έχουμε ξεσπιτωθεί, είμαι καρκινοπαθής με 94% αναπηρία και με έχουν πετάξει σε ένα Ικίσκο μέσα να αναρρώσω. Μάλιστα. Φανταστείτε σε τι θέση έχω έρθει και να με κοροϊδεύουνε με τα χαρτιά συνέχεια, με το ένα, με το άλλο, για να φτιάξω ένα σπίτι που το είχα φτιάξει, το χάσα, και να με κοροϊδεύουνε και να είναι να δώσω παραπάνω λεφτά από ό,τι είναι να μου δώσουνε. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Έστω και αργά όλοι μαζί, ναι, να ξεσηκωθούμε. Κύριε Δασκαλάκη, το Μανώλη τον ξέρω προσωπικά, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, έχει έρθει στο γραφείο μου πάνω από 10 φορές. Μανώλη, βλέπεις, κάνω ό,τι μπορώ να σε διευκολύνω, ό,τι πρόβλημα και αν έχεις και μου ζητάς, προσπαθώ, αλλά τα χέρια μου και η δύναμή μου είναι περιορισμένη. Θέλουμε τα σπίτια μας, να πάμε στα σπίτια μας. Το να ακούω το στον Ικίσκο και Ικίσκο, όποιος θέλει να έρθει να μείνει μία εβδομάδα δοκιμαστικά, να δει την γλύκα. Μάλιστα. Στον Ικίσκο, στο κουτί. Κύριε Μανώλη, να εγώ δώσουμε... Εγώ ένα σπίτι, θέλω το σπίτι μου πίσω, αυτό θέλω εγώ. Είναι το αυτονόητο αυτό, κύριε Μανώλη. Οπωσδήποτε η ζωή μέσα σε ένα Ικίσκο, οπωσδήποτε δεν είναι... Βεβαίως. Έχουμε συνέχεια, θα. Πού θα πάει αυτό το θέμα. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Βάσο, να μας πει για τρία λόγια. Ναι. Η κατάσταση είναι, όπως τη θυμόμαστε, δεν έχει αλλάξει καθόλου από τη μέρα του σεισμού στους Ικίσκους. Οι άνθρωποι είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, γιατί δεν υπάρχει μέλλον, κανένα. Το αντίθετο. Οι φακέλοι που καταθέτουμε, μόνο λεφτά δίνουμε σε μηχανικούς και στα υπόλοιπα όλο χαρτιά ζητάνε. Θεωρώ ότι πρέπει να βρεθούν άμεσες λύσεις, γιατί εμείς έχουμε και μικρά παιδιά. Εγώ προσωπικά είμαστε 4 άτομα σε ένα Ικίσκο μέσα. Και αυτή δεν είναι λύση. Τι σας λένε τα παιδιά σας, να μας πείτε. Ο μικρός κλαίει, θέλει να γυρίσει στο σπίτι του, θέλει να καλέσει ένα φίλο του και δεν μπορεί.
νιώθει μειονεκτικά από τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί δεν φταίει αυτό που χάθηκε το σπίτι μας. Αν θυμάμαι καλά, έχετε και ένα γιο που παίζει λίρα. Ναι. Ναι. Ζήτε... Έλατε εσείς να ζήσετε εκεί μέσα με ένα παιδάκι και μια ηλικιωμένη γυναίκα μαζί. Να δείτε πόσο ωραία είναι. Και όλοι αυτοί να ζητάνε χαρτιά και ξανά χαρτιά, και όχι μόνο εγώ. Εάν κάνετε μια βόλτα στις οικίσκους, η κατάσταση είναι τραγική. Εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ. Εσύ, Γεωργία, προσωπικά το έχεις δει, έτσι. Ναι, εγώ γνωρίζω το πρόβλημα γιατί έχω κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ. Το θέμα είναι τι κάνουν οι αρμόδιοι. Τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Το τι κάνουν οι αρμόδιοι. Θα δώσουμε και το λόγο και στον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Θραψανού, τον κύριο Άρη Λαμπράκη, να μας πει. Σας διορθώσω λίγο. Αρκαλοχωρίου, να μας πει την άποψή του. Καταρχάς, σας καλωσορίζω στο σχολείο μας, στο πρώτο δημοτικό, στη νέα του εγκατάσταση. Ευχόμαστε προσωρινή, αλλά έτσι που βλέπουμε. Την πραγματικότητα δεν το βλέπω. Ήρθαμε εδώ προσωρινά να συνεχίσουμε το σχολείο στα παιδιά. Αυτά που μέχρι στιγμής, όπως είπε και πριν ο Δήμαρχος, έχουμε λάβει είναι ένα απόλυτο μηδενικό. Το μόνο που υπάρχει ως έγγραφο είναι η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μηνώα Παιδιάδος τον 6ο του 22 για την κατεδάφιση του πρώτου δημοτικού και του γυμνασίου Αρκαλοχωρίου. Από εκεί και πέρα, αν είναι ΚΤΥΠ, αν είναι Υπουργείο Οικονομικών, αν είναι Υπουργείο Υποδομών, κανείς δεν ξέρει πού θα πέσει τον μπαλάκι και ποιος θα αποφασίσει. Είμαστε εδώ, είναι 200 παιδιά εδώ, όπως βλέπετε, αυτή εδώ, αυτό το κοντέινερ, αυτό το κουτί είναι αίθουσα. Ωραία. Το σχολείο μας δεν έχει αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, δεν έχει τα βασικά πράγματα, τις βασικές αίθουσες. Απλά κάνουμε μάθημα. Μάλιστα. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Χανιαλάκη τον Νίκο, ο οποίος θα μας πει και το πρώτο γυμνάσιο. Πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες, δεν γνωρίζετε. Είναι ένα κτίριο του 56, να μας πείτε. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελπίδας. Επειδή όμως δεν μπόρεσε να έρθει ούτε από το πρόεδρος από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, ούτε ο γυμνασιάρχης. Θέλω απλά να αναφέρω ότι τα παιδιά του γυμνασίου βρίσκονται σε κοντέινερ στην αυλή του γυμνασίου. Το κτίριο έχει χαρακτηριστεί κίτρινο, αλλά επειδή είναι ένα κτίριο του 56, πολλοί θεωρούν, μηχανικοί και μη, ότι θα πρέπει να καταδαφιστεί και να φυγεθεί εξ αρχής. Και εν όψη του ότι το αεροδρόμιο θα, όπως ευελπιστεί όλος ο κόσμος, θα αυξήσει τον κόσμο του Αρκαλοχωρίου, αλλά χρειαστεί με περισσότερες αίθουσες και χώρους. Για το οποίο βέβαια δεν υπάρχει απόφαση. Από ό,τι μάθαμε από τον κύριο Στιακάκη, ο Σύλλογος Γονέων και, συγγνώμη, ο Σύλλογος των Διδασκόντων του Γυμνασίου έχει αποφασίσει την απομάκρυνση των οικίσκων, όπως έχει προτείνει ο Δήμαρχος, από τον χώρο που ο Δήμαρχος έχει υποσχεθεί ότι θα γίνει έως αρχές του Μαρτίου, όπως μας επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, στον χώρο του Λυκείου, για να ξεκινήσουν οι εργασίες στο γυμνάσιο. Όμως στο Δήμο δεν υπάρχουν χρήματα. Περιμένει απάντηση ή αν θα καταδαφιστεί ή αν δεν θα καταδαφιστεί. Χρήματα δεν υπάρχουν για να γίνει η μεταφορά και να ξεκινήσουν οι όποιες εργασίες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα αδιέξοδο ουσιαστικό στην περίπτωση. Πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθω σε εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδος και τον κύριο Καλογεράκη. Πρέπει γι' αυτό που είπε ο κύριο Χανιαλάκη να ενημερώσω, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα. Πολύ γρήγορα, κύριε Δήμαρχε. Ναι, εγώ έχω πει ότι χρήματα, όπως λένε, δεν υπάρχουν, διότι εκτός από τα έγγραφα που έχω στείλει και στο Υπουργείο Υποδομών και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Παιδείας και στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Όλοι αυτοί έχουν πάρει έγγραφα. Δεν υπάρχουν χρήματα, δεν έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν. Δεν είπα ότι θα γίνει η μετακόμιση αρχές του Μάρτη, αγαπητέ φίλε Νίκο. Είπαμε ότι μέχρι αρχές του Μάρτη θα έχουμε τελειώσει την υποδομή στο Λύκειο για να πάνε οι οικίσκοι. Μάλιστα. Αλλά δυστυχώς δεν μας έχουν απαντήσει θετικά ακόμα για να τους στείλουμε και το τεχνικό πρόγραμμα για το χρήμα που πρέπει, γιατί χρειάζονται κάποια χρήματα για να γίνει αυτή η μεταφορά και να κατασκευαστούν και αυτές οι υποδομές. Οι βάσεις δηλαδή που θα κάτσουν πάνω έτσι στις διδασκαλίες. Όλα αυτά δεν ξέρω γιατί δεν απαντάνε ειδικά στο οικονομικό. Εμείς θα είχαμε κάνει, φανταστείτε ότι συζητούσαμε να κάνουμε τη μεταφορά τον Ιανουάριο, στις διακοπές δηλαδή των Χριστουγέννων. Και καταλαβαίνετε ποια είναι η θέση μας, οι δύσκολοι, το να μην μας απαντάνε, να τους λέμε και να τους ξαναλέμε ότι
Δεν είναι πολλά τα χρήματα. Αλλά δεν τα έχουμε για να το κάνουμε. 180.000 είναι για να γίνει η μεταφορά και να γίνει τις υποδομές. Μάλιστα. Λοιπόν. Το πράγμα είναι ποσό για μια ολόκληρη κυβέρνηση και να το ζητιανεύουμε.